Καλησπέρα παιδες μου, είμαστε σήμερα εδώ για ένα ακόμη επεισόδιο με Pack Opening. Θα το λέω συνέχεια, θα λέω ακόμη και ακόμη. Σήμερα έχουμε packs από γουλού, έχουμε packs από squad battles, έχουμε πολλά 81+, τι άλλο, έχουμε κάτι player picks 84+ που είναι και αυτά από γουλού. Το γουλού πήγε καλά θα πω αυτήν την εβδομάδα, βγήκαμε rank 4, δεν μπορέσαμε rank 3, μου λείπε ένα win. Για ένα win δεν μπόρεσα για το rank 3, δεν πειράζει όμως. Πριν πάμε στα packs και πριν πάμε να δούμε την ομάδα που παίξαμε το γουλού, να σας θυμίσω εγώ να πατήσετε ένα like σε αυτό το βίντεο, πατήστε και το κουμπάκι του subscribe, μην το ξεχνάμε, να μεγαλώνει το παρεάκι, θα το ξαναπώ και αυτό. Και πάμε να δούμε με τι ομάδα παίξαμε αυτό το γουλουδάκι. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα που παίξαμε. Έχω κάνει μια τεράστια γκάφα. Νόμιζα είχα πατήσει rec για να γράψω κάποια packs και χάσαμε κάποια packs που ήταν πάρα πολύ ωραία. Όπως κάποια hero packs που βγάλαμε εδώ πέρα το Marquez, που δεν τα είδατε. Δεν τα είδατε. Βγάλαμε εδώ πέρα από το 89 max αυτόν εδώ τον γλυκούλη. Τον έχω βάλει CB. Ωραίος θα πω. Έβγαλα κι άλλον ένα Messi που τον έβαλα αυτόν τον έναν ακόμα Messi επειδή ήταν untradeable. Τον έβαλα για το hero pack. Για να κάνω το SBC, έβγαλα από το promo pack που δίνει η EA με 10 coins σε το Black Friday τον Τέο, τον 86, τον Team of the Week. Γενικά η ομάδα μου αρέσει, θέλω αλλαγές σίγουρα στο left winger, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι αρκετά ικανοποιημένος με την ομάδα. Θα έκανα αλλαγές όπως είπα στον Λεάο, στο right back θα ήθελα μια αλλαγή. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στα πακάκια μας. Αυτά εδώ πέρα τα 3 player picks είναι από το γουλού. Αντί να δώσει Team of the Week, δίνει player picks. Οπότε πάμε να τα δούμε παρέα. Πάμε στο πρώτο. Ελά. Ωραία, παίρνουμε τον Diaz 88, φοντεράκι γλυκούτσικο, πάμε το δεύτερο. Και άλλος ένας 88 Bernardo Silva, πάμε και στο τρίτο, μόνο City δίνει. Πάμε και στο τελευταίο. Messi λέει πάλι, πάλι λέει Messi, δεν το πιστεύω. Ξέρετε τι, θα τσιμπήσω το Messia και θα το κάνω quick sell και όταν το χρειαστώ θα τον φέρω πίσω από το app. Οπότε θα είμαστε μπόμπα, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ωραία, και τώρα πάμε στα πακάκια μας. Έχω πάρα πολλά 81+, που τα έκανα μέσα από τα SBC. Έχω κάτι του Rares από Objective, έχω και Jumbo Rare, Ultimate και πάει λέγοντας. Ελπίζω να βγει κάτι καλό από αυτό. Πάμε με τη σειρά από το χειρότερο προς το καλύτερο όπως πάντα. Ξεκινάμε με το πρώτο. Ωραία, ούτε boards ούτε τίποτα, το σκυπάρουμε. Και δύο duplicate. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιχνίδι. Να πω ότι έχω μαζέψει 1.200.000 και πραγματικά δεν μου κάνει κάτι αίσθηση να είναι value for money, να το αγοράσω και να το γουστάρω. Δεν ξέρω τι να πάρω. Κάτι δεν μου κάνει αίσθηση. Πάμε στο επόμενο. Ελά. Τίποτα ούτε εδώ. Τουλάχιστον να ήταν board ξέρω εγώ ρε. Παιχνίδι. Όχι και έτσι. Δεν είναι duplicate. Το δέχομαι. Να μαζεύουμε στην άκρη φοντεράκια. Πάμε κι άλλο ένα. Βασικά δεν το λέμε αυτό το κι άλλο ένα κι άλλο ένα. Γιατί είναι πολλά. Θα ανοίγουμε και βλέπουμε. CM. Ωραία ωραία. Ο ίδιος με πριν. Αμαν. Πες μου ότι έχει συγκεκριμένους παίχτες σε αυτά τα pack. Και θα βγαίνουν συνέχεια οι ίδιοι. Επόμενο. Είναι boards. CB80, α και λύνει, τον έχουμε κιόλας, οπότε είναι duplicate, α τον είχα δώσει SBC, ok, ωραία, ο ένας είναι duplicate από τους δύο. Συνεχίζω με τα 81, προφανώς, να φύγουν όλα. Ρέση, θα μπορούσε κάτι να δώσει το 81, απλά συνήθως κάτι τέτοια πακάκια που βάζει EA, μιας το τόσο είναι ψιλοσπασμένα και δίνουν κάτι καλό. Τώρα βέβαια πρέπει να είσαι και εσύ ότι χαιρός αν το δώσει εσένα αυτό το καλό. Επόμενο, είναι boards. Όχι πάλι, α νόμιζα πάλι και Ελλήνη θα δώσει. Όλη την Ιταλία θα βγάλουμε λογικά και Σμάχελ, ok. Εν τω μεταξύ αυτό το βίντεο δεν ξέρω πώς θα το δείτε εσείς, αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που η Αργεντινή μπόρεσε και νίκησε το Μεξικό με δύο πάρα πολύ όμορφα γκολ και το ένα του Μεσία. Δυστυχώς χάσανε από τη Σαουδική Αραβία που πραγματικά κρίμα. Όπα! Ω, δεν είναι καλό. Left back. Ούτε πρόσωπο δεν έχει, ρε EA, φτιάξτο. Αν είναι δυνατόν, ρε EA, φτιάξτο, ούτε πρόσωπο δεν έχει. Α, έχει τώρα, έστω. Left back εδώ πέρα, 84, ok, ξέρω εγώ. Τίποτα το ιδιαίτερο, απλά τουλάχιστον έχουμε να λέμε ότι βγάλαμε ένα πρόμο παίκτη. Συνεχίζουμε με κι άλλα πόσα 81+, δεν ξέρω ούτε εγώ πόσα έχω κάνει. Ναι, 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 εδώ δεν είμαστε τίποτα. Σκυπάρουμε και duplicate προφανώς. Κοίταξε, μέσα από ένα 81+, βγάλαμε ένα πρόμο. Αν αυτό το πρόμο ήταν λίγο καλύτερο, θα ήμασταν και ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι δεν θα ήμασταν. Θα ήμασταν ευχαριστημένοι και εδώ έχουμε κάτι. Σπανό, CM. Ωραία, έναν 86 φτιάγκο. Το κρατάμε, το παίρνουμε, attack it. Και όπα, όπα, όπα. Και δεν είναι και duplicate. Είμαστε πολύ καλά. Δυστυχώς να πω εγώ κάπου εδώ, η EA έχει σκοτώσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Με το market συγκεκριμένα. Τα πράγματα στο market πάνε πάρα πολύ άσχημα για το game και δεν ξέρω γιατί η EA το αφήνει να εξελίσσεται έτσι. Δηλαδή, πολύ κρίμα. Δεν ξέρω αν το κάνουν επειδή είναι το τελευταίο FIFA,
Αν και επειδή θα ήταν το τελευταίο FIFA, πιστεύω θα έπρεπε να δώσουν κάτι παραπάνω. Να πεις τελευταίο game, αλλά ρε φίλε ήταν καλό. Δεν ξέρω γιατί δεν. Πάμε το επόμενο 81+. Ούτε εδώ κάτι. Το σκυπάρουμε. Right winger. Ναι, είναι ο Rodrigo. Και ένα σκεϊτά duplicate. Αυτό το πάκετο μεταξύ είναι και αυτό από το γουλού. Είναι 583+. Οκ. Ξεχωριστό πακάκι που δίνει το γουλού τώρα. Πάμε πρώτα εμείς για τα gold pack. Δεν έχουμε κάτι και δεν είναι καν rare. Ωραία. Έχει και ένα World Cup pick. Πάμε να δούμε. Πάρε αυτό να... Τέλεια. Πάμε και εδώ πέρα δύο rares. Δεν τα είχα δει αυτά. Ναι, δεν είναι τίποτα. Γενικά κάτι παίζει με τα χρώματα του παιχνιδιού. Μια είναι πιο φωτεινά, μια είναι πιο σκούρα. Δεν ξέρω τι παθαίνει το game και δεν είναι από την οθόνη μου. Γιατί μια τα ανοίγω είναι έτσι, μια τα ανοίγω είναι αλλιώς. Πάμε και το player pick. Ωραία, πάρε και αυτό να... Πάμε κι άλλο ένα του rare. Που αυτά είναι από objectives νομίζω. Που γίνανε ενώ παίζει που γίνονται κάτι objective κατά λάθος, ρε. Που δεν τα έχει δώσει καν σημασία. Από αυτά είναι. Και ένα ακόμα World Cup pick. Πάρε οποιονδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Πάμε τώρα για τα δύο premium gold που έχουμε. Δεν ψήθηκες παιχνίδι. Τι είχες μέσα? Τίποτα δεν είχες μέσα. Τουλάχιστον δεν είχε duplicates. Είχε ένα duplicate. Κολλάει πάρα πολύ το παιχνίδι για κάποιο λόγο. Κολλάει το μενού του. Και ένα player pick που παίζουμε εδώ πέρα τον τερματοφύλακα από το Καναδά. Τελευταίο premium gold και μετά πάμε στα ωραία πακάκια. Πακάκια. Όπα. Inform. Striker. Τον έχω. Πες μου ότι είναι tradable. Πες μου ότι είναι tradable. Δεν είναι tradable, αλλά δεν πειράζει γιατί τον έχω κόκκινο. Θα μπορούσε να είναι κάτι καλύτερο, θα μπορούσε. Πάμε για τα World Cup. Joao Cancelo. Το επόμενο. Duplicate. Ωραία, και μας μένουν δύο rare players. 83+ 5 παίκτες rare. Και έχουμε και ένα jumbo rare και ένα ultimate. Πάμε τώρα στα δύο rare. Πάμε. Έλα ρε παιχνίδι. Δώσε μας κάτι να χαμογελάσει και εμάς το χιλάκι μας. Μην είσαι τέτοιο. Πάμε και για τα pick μας. Ναι. Επόμενο. Duplicate. Επόμενος. Ωραία, εδώ δεν έχουμε duplicate. Παίρνουμε κάτι. Και τελευταίο μας pick, duplicate. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Επόμενο rare players, πάμε. Έλα. Είναι κάτι, δεν θα είναι κάτι ακραίο σίγουρα. Ναι, δεν είναι κάτι ακραίο προφανώς. Είναι ένας 86 άρης. Ο Μιλίνκοβιτς ο γλυκούλης. Είναι και tradable αυτό το πακάκι. Πόσο πάει ο Μιλίνκοβιτς? Ένα 15.000 τον δίνει στο Μιλίνκοβιτς. Θα τον δώσουμε 14.000 να φύγει να έχουμε coins. Πάμε και για τα player picks. Εδώ είσαι, ωραία. Επόμενος. Δώσε. Μη δίνεις duplicate. Επόμενο. Μόνο duplicate να μην δίνει και είναι μπόμπα ρε. Μαζεύεις απλά να τα έχεις. Και το τελευταίο και δεν είναι duplicate. Τέλεια, Βέλγιο. Και τώρα πάμε στα πιο δυνατά μας όπλα. Λέω να ανοίξω πρώτα jumbo rare, μετά 83+ και μετά ultimate. Πάμε λίγο να δούμε. Πάμε στο jumbo rare που είναι από τα καλά pack. Πόπο θεέ μου, μόνο boards. Αλήθεια ρε παιχνίδι. Πολύ κρίμα, 85. Αν είναι Jumbo Rare, να πούμε ένα pack που είναι πανάκριβο, τέλος πάντων. Και είχε και 10 duplicate μέσα. Ωραία, και έχουμε και 8 player picks. Να είμαστε, ωραία. Καμαρά. Επόμενο. Duplicate. Τελευταίο πάμε. Πάλι duplicate. Καλά πάει αυτό μέχρι τώρα. Εδώ έχουμε duplicate. Ωραία. Παιχνίδι συνέχισε έτσι και θα πάει τέλεια αυτό, ρε. Εδώ. Όχι duplicate. Έχουμε εδώ πέρα Bellingham. Πάμε στο επόμενο. Ούτε εδώ duplicate, μπράβο. Και μας μένουν δύο, πάμε στο προτελευταίο. Ωραία, έμπολο. Και last, πάμε. Άνοιξε, δεν θέλει. Άνοιξε, εντάξει. Πήρε λίγο χρόνο, ήθελε λίγο να το επεξεργαστεί. Λέει, κάτσε ρε Γιώργο, τι με βάζεις και κάνω τώρα? EA είμαι, δεν είμαι ένα παιχνίδι που υπάρχει 540 χρόνια και βγάζουμε κάθε χρόνο καινούριο παιχνίδι για να σας τρώμε τα λεφτά. Δεν κάνουμε αυτό εμείς. Περίμενε λίγο. Ωραία, πάμε τώρα 83+, 5 παίκτες και ένα όνειρο. Είναι inform. Είναι Γάλλος right winger. Είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Είναι ο Ντεμπελέ. Αυτό είναι καλό. Και ήταν και ψιλοτσιμπημένος ο Ντεμπελέ, θυμάμαι. Τώρα Κυριλέ. Κυριλέ 100.000. Τον βάζουμε τον Ντεμπελέ 110.000. Και είμαστε profit. Και τώρα έχουμε το τελευταίο, το ultimate pack. Το πάτησα. Παιχνίδι, έλα δώσε κάτι εδώ ρε. Είναι κάτι, αλλά δεν είναι κάτι καλό. CB. Τουλάχιστον. Πω, δεν είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό. Λαπόρτ. Είναι tradable, αλλά είναι κακό pack. Πω. Άλλα 13.000 θα βάλω Λαπόρτ για να φύγει. Είχε και 10-11 duplicate μέσα. Ούτε καν πρόλαβα να δω. Και πάμε τώρα σε 10 player picks. Πρώτο. Ωραία. Δεύτερο. Πάμε παιχνίδι. Κουράστηκε. Το πιέσαμε. Ωραία.
Τρίτος, duplicate, ευχαριστώ. Το παίρνω, το παίρνω. Duplicate, αγαπημένα μου. Επόμενος. Παρτό, μπράβο. Γενικά να πω την αλήθεια δεν έχω παράπονο. Μόνο που βγάλε τον Ντεμπελέ και βγάλαμε 110 χιλιάρικα. Και ακόμα πόσα μικρό πραγματάκια που βγάλε που έκανε 10 χιλιάρικα, 15 χιλιάρικα ο καθένας ο παίκτης που πουλάμε. Είναι καλό το pack opening. Δεν πήγε τέλεια, δεν πήγε και τάφο όμως. Ήταν αρκετά decent. Ο Ντεμπελέ βασικά το έσωσε στο τέλος με τα 110 χιλιάρικα. Αλλιώς, ναι, θα ήταν λίγο ψηλό τάφο το pack opening. Και τελευταίο player pick, Έντερσον. Τσιμπάμε τον Έντερσον. Ωραία, που έχει LSC. Οπότε παιδες μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Καλό το pack opening, δεν έχω παράπονο. Θα μπορούσαμε λίγο καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Είμαι ευχαριστημένος. Το γλου το πέρασα αρκετά καλά, θα πω εγώ. Δεν μου έβγαλε την ψυχή όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν αρκετά καλό. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να πατάτε το κουμπάκι του like. Θα μαλώσουμε. Πατήστε το like, πατήστε και το subscribe για όσους δεν το έχετε πατήσει. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, παιδες μου. Καλή συνέχεια.